Τσίπρα στο Μητσοτάκη. Εγώ επειδή είμαι πολλά χρόνια δημοσιογράφος και έχω γνωρίσει όλους τους πρωθυπουργούς από το 1985 και μετά και όλους τους υπουργούς εξωτερικών, ξέρω ότι οι όποιες παρεξηγήσεις και όποιες συγκρούσεις υπάρχουν λύνονται αν συζητούν μεταξύ τους των διαφορετικών κομμάτων, δηλαδή της κυβέρνησης και της μείζωνος αντιπολίτευσης, οι εκπρόσωποι, οι αρχηγοί. Λύνονται πάντα. Λύνονται καλύτερα, τέλος πάντων. Βρίσκουν έναν τρόπο συνεννόησης. Ακόμα θυμίζω σε όσους το γνωρίζουν την υπόθεση με το βυθίσατε τη χώρα. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου έβαλε πλάτη στον Κωνσταντίνο Καραμαλή πάλι σε δύσκολες εποχές. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σήμερα. Και αυτό ζητάει η κοινωνία, νομίζω. Και την πρωτοβουλία μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να την πάρει. Δεν μπορεί να την πάρει. Θα σας πω, κύριε Λοβέρδο, το εξής. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολιτικούς αρχηγούς να συζητήσουν, να τους ενημερώσει, αλλά και να ανταλλάξουν απόψεις σε ό,τι αφορά την διαπραγματευτική τακτική και τους στρατηγικούς στόχους σε ό,τι αφορά την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Mm-hmm. Ο κύριος Μητσοτάκης προσήλθε μόνο και μόνο για να δηλώσει ότι δεν έχει απολύτως καμία διάθεση αλλά και κανέναν σκοπό να μπει σε μια λογική εθνική συνεννόηση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν μιλούσε μόνο για το ζήτημα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Επιτρέψτε μου, κύριε Λοβέρδο. Αυτά έγινε πριν από το περιστατικό. Και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης ενώπιον των τομεαρχών του είπε ότι είναι πολύ αργά για εθνική συνεννόηση. Επομένως, ο ίδιος είναι εκείνος ο οποίος έχει αποκλείσει κάθε πιθανότητα. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποκλείσει κάθε πιθανότητα διαλόγου. Ναι. Δείτε για παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η κυβέρνηση την πρόταση την οποία κατέθεσε το ποτάμι σε ό,τι αφορά την δημιουργία ενός Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον κύριο Θεοδωράκη, είχαν μία δίωρη συζήτηση που αφορούσε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, είπε ότι είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο τη συγκεκριμένη πρόταση. Την ακούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, επιτρέψτε μου κύριε Παυλόπουλε, και δεν υπάρχει καμία διάθεση από την ελληνική κυβέρνηση ούτε για αποκλεισμούς, ούτε για οποιοδήποτε οποιαδήποτε ας πούμε άσκηση πολιτικής η οποία να αποκλεί δυνάμεις της αντιπολίτευσης ή αν θέλετε της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, γιατί υπάρχει πάντοτε και η Χρυσή Αυγή με την οποία γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει χώρος για οποιαδήποτε πολιτική συνεννόηση ούτε στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ούτε πουθενά αλλού. Έτσι λοιπόν δεν αποκλείουμε καμία πολιτική δύναμη από αυτή την προσπάθεια εθνικής συνεννόησης. Είναι ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος έχει αυτοαποκλειστεί από αυτήν τη διαδικασία. Ισχυρίζω ότι η υπόθεση Μητσοτάκη με την υπόθεση Θεοδωράκη δεν είναι το ίδιο καθόλου και το ξέρετε πολύ καλά. Και είναι άλλο πράγμα το Σκοπιανό για το οποίο κατηγορείται η κυβέρνηση. Περίμενε. Και άλλο πράγμα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εγώ σας είπα ότι ο κ. Μητσοτάκης, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένας χώρος για εθνική συνεννόηση. Πρώτο αυτό. Το δεύτερο πράγμα το οποίο έχει επιλέξει να κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση είναι να αναγάγει διαρκώς ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος των δύο σε κεντρικά θέματα πολιτικής αντιπαράθεσης. Η γνώμη μας είναι ότι από την ίδια μα με συγχωρείτε, τι θέλετε να κάνουμε, κύριε Λοβέρδο, όταν μας κατηγορούν για υποχωρητικότητα, όταν μας κατηγορούν για ενδοτισμό την ίδια στιγμή που δεν έχουν κάτι άλλο να προτείνουν παρά ψαρεύουν στα θολά νερά εθνικιστικών ιδεολογιών και πρακτικών, οι οποίες ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι στην ελληνική κοινωνία έχουν μια μεγάλη επιρροή τα τελευταία χρόνια. Έχω τη γνώμη ότι δεν υπάρχει πραγματικά χώρος για εθνική συνεννόηση. Και σας ξαναείπα ότι αυτή η γνώμη έρχεται και συγκροτείται μετά τις τοποθετήσεις του κυρίου Μητσοτάκη αλλά και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα της εξωτερικής παρόλα πολιτικής. Αυτά, κύριε Υπουργέ, για να πάω και στο Γιάννη τον Στατάκη, θέλω να βάλω και το δικό μου το ερώτημα για τις δύο προσεγγίσεις, δύο τοποθετήσεις. Θα σας πω γι' αυτό. Διότι εδώ ένα πράγμα είναι αν είναι αυτό μια στρατηγική. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε τον σκληρό, να το πω έτσι πολύ πολύ ακούστε, λαϊκά, τον κακό και τον πιο ήπιο. Αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι τέτοιο. Φαίνεται να είναι διαφορετική άποψη. Παρακαλώ. Το βασικό για μια κυβέρνηση δεν είναι μόνο ο τρόπος, δεν είναι κυρίως ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει τα γεγονότα, αλλά είναι το πολιτικό διατάφτα. Mm-hmm. Αν στο πολιτικό διατάφτα υπάρχει
κοινός βηματισμός, επεξεργασία κοινή μιας θέσης, η οποία γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον στο ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών είναι απολύτως κοινή, καθώς μαζί ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σχεδιάζουν τα βήματα των πολιτικών και διπλωματικών πρωτοβουλειών που πρέπει να γίνουν, δεν νομίζω ότι υφίσταται κανένα απολύτως θέμα. Τώρα, αν υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι περιγραφής της κατάστασης ή χρησιμοποιούνται διαφορετικές λέξεις, οι οποίες την μία φορά μπορεί να είναι πιο επιθετικές ή την άλλη φορά μπορεί να είναι πιο ήπιες, αυτό κατά τη γνώμη μου εντάσσεται σε ένα θεμητό πλαίσιο διαφορετικών οπτικών γωνιών από τις οποίες μπορεί κανείς να σκοπεύει την πραγματικότητα. Ναι. Γνωρίζετε ότι εδώ μιλάμε για μία συγκυβέρνηση. Μιλάμε για δύο διαφορετικά κόμματα, μιλάμε για δύο διαφορετικούς πολιτικούς, μιλάμε για δύο διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, με εντελώς διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές, με εντελώς διαφορετική πολιτική ιστορία. Επομένως, η διαφορετική σκόπευση επί των γεγονότων είναι κάτι και θεμητό και απολύτως εύλογο. Από εκεί και πέρα, εφόσον στο διατάφτα υπάρχει μια κοινή στάση και ένας κοινός βηματισμός και στο διατάφτα υπάρχει κοινή στάση και κοινός βηματισμός, δεν νομίζω ότι υφίσταται κανένα απολύτως πρόβλημα. Εάν πάντως υπήρχε αυτή η κοινή στάση και ήταν πρόδειλη και προφανής και αυτονόητη και ξεκάθαρη, δεν θα αποτελούσε είδηση η χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κυβερνητικό του εταίρο? Και το τι αποτελεί είδηση κάθε φορά, αυτό, κύριε Παυλόπουλε, δεν εξαρτάται. Δεν το κάναμε εμείς. Επιτρέψτε μου, ελάτε τώρα. Για παράδειγμα, νομίζω δεν θα το αμφισβητήσετε, αλλά είναι στη διάθεσή σας στο κινητό μου να δείτε τα μηνύματα των βουλευτών των ΑΝΕΛ, που μου έλεγαν χθες ότι έχουμε σιωπητήριο μέχρι να συναντηθεί ο πρόεδρος με τον Πρωθυπουργό, διότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Άρα λοιπόν, εδώ. Είναι προφανές ότι οι διαφορές αυτές είναι βαθιές και αναρωτιέμαι αν επηρεάζουν και την κυβερνητική πολιτική. Δεν αρνείται κανείς, κύριε Παυλόπουλε, το γεγονός ότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι δύο διαφορετικά πολιτικά κόμματα τα οποία συγκυβερνούν θα έχουν και διαφορετικές ιδεολογικές τοποθετήσεις και διαφορετικές πολιτικές τοποθετήσεις. Ναι, έχετε μόνο νομίζω... μου διαφορετικές. Ειδικά επιτρέψτε μου, κύριε Ρομένο, να σας πω κάτι. Ακούω. Ακόμα μέχρι σήμερα στα θρησκευτικά. Ακούστε. Στο θέμα των θρησκευτικών και σήμερα υπήρξε σύγκρουση. Κύριο Καμένος έκανε μία δήλωση η οποία ήταν, κατά τη γνώμη του, αυτή που έπρεπε να είναι. Από εκεί και πέρα τώρα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η συγκυβέρνηση αυτή έχει φτιαχτεί πάνω σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο. Μόνο για την Οβάρτιση. Ποιο είναι? Επιτρέψτε μου να σας πω. Οβάρτιση, δεν είναι και μικρό, 23 δις, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το κουβεντιάσουμε. Ναι. Ναι, ναι. Ο στόχος αυτής της κυβέρνησης, εκπεφρασμένος, δεδηλωμένος από την πρώτη στιγμή, ήδη από το Γενάρη του 2015 και στη συνέχεια επαναεπιβεβαιωμένο τον Σεπτέμβριο του 2015, ήταν ότι η συνεργασία αυτή σκοπεύει, έχει δύο καταρχήν στόχους. Τον πρώτο, την έξοδο της χώρας από την Μνημονιακή Επιτροπή και την οικονομική κρίση, στην οποία μπήκε με ευθύνη των δύο τότε μεγάλων κομμάτων, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Ένας λοιπόν στόχος είναι αυτός. Και ο δεύτερος είναι προσπάθεια για την θεσμική θωράκιση της ελληνικής πολιτείας απέναντι στα εκτεταμένα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς, τα οποία είναι πανθομολογούμενα, δεν τα αρνείται κανείς, αλλά και η απόδοση δικαιοσύνης. Δηλαδή, να κάνουμε ως πολιτικά κόμματα και ως συγκυβέρνηση ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε όλες αυτές οι υποθέσεις οι οποίες βλέπουν το φως δημοσιότητας, διαβιβάζονται στο ελληνικό κοινοβούλιο, παίρνουν εν πάση περιπτώσει το δρόμο τους, να διαλευκανθούν και να αποδοθεί δικαιοσύνη, πράγμα το οποίο αποτελεί και βασικό αίτημα της μεγάλης πλειονότητας, της συντριπτικής αν θέλετε πλειονότητας του ελληνικού λαού. Και νομίζω ότι σε αυτό το αίτημα δεν υπάρχει το κελπνό. Δεν έχετε ακούσει για το κελπνό, κύριε Λοβέρδο? 250 εκατομμύρια. 250 υπάρχουν πολίσματα, υπάρχουν δικαστικές έρευνες, βεβαίως υπάρχουν προκαταρκτικές εξετάσεις, κύριε Λοβέρδο. Διότι για παράδειγμα είναι κρίμα που δεν το ξέρετε αυτό. Θα πάμε, κύριε Τζανακόπουλε, ένα λεπτό. Παρακαλώ πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου λίγο. Δεν το ξέρετε ότι υπάρχουν ανοιχτές προκαταρκτικές εξετάσεις? Υπάρχουν και κατηγορίες και από πλευράς αντιπολίτευσης.
αντιπολίτευση. Και σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης επανήλθε. Χαίρομαι που επαναλαμβάνετε τις κατηγορίες του κύριου Γεωργιάδη. Δεν επαναλαμβάνω. Ο κύριος Γεωργιάδης έκανε. Τις αποκρύψουμε. Όχι, μην τις αποκρύψετε. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Γεωργιάδης θα πρέπει να απαντήσει για τους 23 που προσέλαβε με έξοδα του Κελπνό για να τους απασχολήσει στο γραφείο του και να τα αφήσει όλα τα υπόλοιπα. Και λέει και για τον κύριο Πονάκη. Χρωστό ερώτημα στο Γιάννη τον γνωστό Άδων Γεωργιάδη, κύριε Λοβέρδο. Χαίρομαι που τον υπερασπίζεστε. Ο Παύλος Πολάκης είναι ένας υπουργός ο οποίος δίνει μάχη για την κάθαρση σε ένα υπουργείο το οποίο αποτελούσε την κορυφαία εστία διαπλοκής και διαφθοράς επί τουλάχιστον 20 έτη, κύριε Λοβέρδο. Και κομμάτι αυτής της, μάλλον κομμάτι αυτής της πολιτικής άθλιας ιστορίας είναι και ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό πολύ γρήγορα μένει όμως να αποδειχθεί αυτό. Τα δικαστήρια και οι πολίτες με την ιστορία. Ναι, όχι, μπαίνει και να αποδειχθεί αυτό, έτσι δεν είναι. Διότι υπάρχει σε εκκρεμότητα μια υπόθεση. Νομίζω ότι η κατάθεση του κυρίου Πολάκη σήμερα ήταν συντριπτική για τον κύριο Γεωργιάδη. Παρουσίασε και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Ακούστε να δείτε, κύριε Παυλόπουλε. Λείπουν 230 εκατομμύρια. Όταν τα έσοδα ήταν 750. Δεν είπε ότι ο Γεωργιάδης στα 230. Ή το υπενόησε αυτό, ή αυτό εννοούσε. Όχι, δεν μπορεί να τα πήρε ο κ. Γεωργιάδης και τα 230. Μάλιστα. Αλλά μπορεί να πήρε μέρος αυτών. Θα το δούμε. Υπήρξε Υπουργός Υγείας όταν παρουσιάστηκε αυτή η τρύπα στους ισολογισμούς του Κελπνό. Σωστά, κύριε Παυλόπουλε. Ναι. Επομένως θα δούμε ποιος φέρει και ποιος δεν φέρει ευθύνη. Άρα λοιπόν αφορά και τον κύριο Γεωργιάδη, αφορά, λέτε, η μαύρη τρύπα. Αφορά τις κυβερνήσεις οι οποίες πέρασαν και τις πολιτικές ηγεσίες τις οποίες πέρασαν κατά την περίοδο που δημιουργήθηκε αυτή η μαύρη τρύπα στους ισολογισμούς. Θα δούμε ποιοι ήταν. Δεν το ξέρω, κύριε Λοβέρδο, θα το δούμε αυτό. Μάλιστα. Γιάννη Σαδάκη. Θα το δούμε αυτό. Εγώ τώρα που να πάω στη Νοβάρτης. Εγώ δεν μας έχει απαντήσει ακόμα εάν η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Βεβαίως και θα γυρίσω. Αλλά δεν έχουμε κάνει το ερώτημα και οφείλουμε να το κάνουμε γιατί ο κόσμος το ρωτά συνέχεια. Τουλάχιστον εμένα αυτό με ρωτάνε. Φαντάζομαι και τον κύριο Τζανακόπουλο στο περιβάλλον του. Στο δρόμο, στον περίγυρό του, εάν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ιστορίες με την Τουρκία. Αν υπάρχει περίπτωση, αν φοβάται η κυβέρνηση ότι ο Ερντογάν αφιονισμένος μετά το Αφρίν, ανεξέλεγκτος, απασφαλισμένος, επειδή έχει φορέσει τον κοστούμι του Γκρίζου Λύκου γιατί θέλει να πάρει τις εκλογές πάση θυσία. Με όποιο τρόπο και για όποιο λόγο, αν φοβάστε ότι μπορεί να πάμε σε περιπέτεια, μικρή, μεσαία ή μεγάλη. Αυτό που μπορώ να σας πω, κύριε Παυλόπουλε, είναι ότι στην Τουρκία έχει απελευθερωθεί ένα κοινωνικό δυναμικό το οποίο προφανώς επηρεάζει και τον πολιτικό συσχετισμό και τις πολιτικές δυνάμεις στην Τουρκία, που είναι άκρως επικίνδυνο. Ωστόσο, η γνώμη μου είναι ότι η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δουλέψουν στην κατεύθυνση της εξομάλυνσης των σχέσεων με την Τουρκία. Φυσικά, η κατάσταση είναι δυναμική, την παρακολουθούμε, προβληματιζόμαστε, είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση, ωστόσο θεωρώ ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια για μια πολιτική και διπλωματική συνεννόηση με την Τουρκία και νομίζω ότι αυτή είναι η στάση και της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτή είναι και η στάση της Ελλάδας. Πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για διπλωματικές, για μια διπλωματική εξομάλυνση των σχέσεων και των δικών μας αλλά και των διεθνών οργανισμών και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση οφείλουμε να κινηθούμε και αυτό θα επιδιωχθεί να γίνει και στην αυτό ήθελα να ρωτήσω αν αύριο ο Πρωθυπουργός είναι διατεθειμένος να θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα. Φυσικά θα το θέσει. Και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση που μέχρι τώρα κρατάει μια στάση ποντίου πιλάτου. Δεν κρατάει η στάση ποντίου πιλάτου. Κάνετε λάθος, κύριε Στρατάκη. Ο κύριος Τούσκ στην προηγούμενη άτυπη σύνοδο κορυφής έκανε μια δήλωση την οποία δεν έχουμε ακούσει από Ευρωπαίο αξιωματούχο και δει από τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ποτέ. Στην εκτός ιστορία, τη Μογκερίνη, η οποία μας λέει ποτέ στην ιστορία, μιλάμε για τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος εκφράζει με δεσμευτικό τρόπο το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δήλωσή του ήταν η πιο αυστηρή δήλωση που έχει απευθυνθεί ποτέ στην Τουρκία από την ημέρα ύπαρξης ή τουλάχιστον τα τελευταία 30 ή 40 χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρώπη δεν κρατάει
στάση Ποντίου Πιλάτου. Αντιθέτως, οφείλω να σας πω ότι είναι αρκετά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης που πολλές φορές σηκώνουν τους τόνους απέναντι στην Τουρκία ακόμη περισσότερο από ότι τους σηκώνει η Ελλάδα, γιατί είναι προφανές ότι δεν έχουν και την γειτονική, την αναγκαστική γειτονία την οποία έχουμε εμείς. Με τους 8 Τούρκους κατηγορούμενους ως πραξικοπηματίες, τι θα γίνει? Θα γίνει ό,τι προβλέπει ο ελληνικός νόμος. Δηλαδή, θα εξεταστούν οι αιτήσεις ασύλου τους από τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες επιτροπές, εφόσον χρειαστεί. Και από εκεί και πέρα θα εξαντληθούν όλα τα δικανικά, όλα τα ένδικα μέσα τα οποία έχουμε στο χέρι μας, έτσι ώστε να αποφασιστεί. Κάτι που δεν προβλέπεται από την δικαιοσύνη και από τον νόμο. Πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από τον νόμο? Αυτά τα έκαναν προηγούμενες κυβερνήσεις, κύριε Λοβέρδο. Δεν θα τα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Απλώς επειδή επαναλαμβάνεται από πολλούς. Και δεν έχει το ζήτημα εννοείται της ανταλλαγής, της ανταλλαγής του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Ερντογάν. Και δεν έχει διαψευστεί. Πώς δεν έχει διαψευστεί? Αυτό έγινε. Κάνετε λάθος. Το έχει διαψεύσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το έχω διαψεύσει και εγώ. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε. Τι θα πει κατηγορηματικά και μη κατηγορηματικά? Μάλιστα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε αυτό το οποίο όφιλε να πει. Δηλαδή ότι με βάση τον νόμο θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ο κύριος Ερντογάν την επόμενη μέρα ή την μεθεπόμενη μέρα ενημέρωσε την κοινή γνώμη. Γιατί ο κύριος Ερντογάν κάνει την πολιτική του, κύριε Λοβέρδο. Κάνει την πολιτική του, έχει το δικό του ακροατήριο, έχει τους δικούς του στρατηγικούς στόχους. Όμως πρέπει να σας θυμίσω ότι ο κύριος Ερντογάν την μεθεπόμενη μέρα, αν θέλετε, της εισόδου, της παράνομης εισόδου. Το είχε πει και εδώ, δεν είχε δώσει. Επιτρέψτε μου, δεν το είχε θέσει στην. Το είχε πει δημοσίως. Ακούστε, του απάντησε ο Πρωθυπουργός και δεν ανταπάντησε ο κύριος Ερντογάν. Φαίνεται ότι δεν το θυμάστε αυτό. Mm-hmm. Του απάντησε πάρα πολύ σαφώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου και στη συνέχεια επέλεξε να μην συνεχίσει το ζήτημα. Και γιατί? Διότι ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όταν 2 μέρες μετά την παράνομη είσοδο των 8 αξιωματικών, Τούρκων αξιωματικών, βγαίνει και ενημερώνει τη διεθνή κοινή γνώμη ότι σκέφτεται να επαναφέρει τη θανατική ποινή στην Τουρκία, είναι προφανές ότι τα ελληνικά δικαστήρια, αλλά και όποια δικαστήρια, εν πάση περιπτώσει, εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δεν θα επέτρεπαν σε καμία περίπτωση την έκδοση των 8 Τούρκων αξιωματικών και νομίζω ότι ορθά πράττοντας η ελληνική δικαιοσύνη προχώρησε στις συγκεκριμένες αποφάσεις. Παραμένοντας εθνικά θέματα, επειδή για τα ελληνοτουρκικά μπορείς να συζητάς και μάλιστα σε μια θερμή περίοδο αρκετά, αλλά ο χρόνος είναι περιοριστικός. Να πάμε και στα Σκόπια. Ο Υπουργός των Εξωτερικών πάει αύριο. Η πρόταση η οποία έχει φύγει, πέρα από αυτά που έχουμε δει για 5 ονόματα, το μεγάλο, αν θέλετε, ερώτημα παραμένει. Πάμε σε μια λύση πακέτο, πάμε σε μια λύση σε δόσεις, θα πάμε. Τι εννοείται λύση πακέτο? Επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Στρατάκη, να σας πω. Στα ζητήματα, σε τέτοια διεθνή ζητήματα, συμφωνείται πάντοτε μια λύση η οποία προβλέπει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να γίνουν όλες οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες εφόσον βρεθούν εφόσον συμφωνηθούν οι βασικοί όροι στη βάση των οποίων μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Σκεφτείτε το ζήτημα του Κυπριακού. Το Κυπριακό για να λυθεί δεν μπορεί να λυθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Προβλέπονται χρονοδιαγράμματα, θα προβλέπονταν χρονοδιαγράμματα σύμφωνα με τα οποία τον πρώτο χρόνο θα γίνονταν συγκεκριμένες κινήσεις, το δεύτερο χρόνο άλλες κινήσεις, τον τρίτο χρόνο. Μιλάμε λοιπόν για διεθνή ζητήματα εξαιρετικά πολύπλοκα, τα οποία αφορούν και εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες της γείτονος, που δεν μπορούν να λυθούν πατώντας σε μια διεθνή συμφωνία όπως γίνεται πάντα σε όλες τις διεθνείς, σε όλες τις διεθνείς διαφορές. Ναι. Οι διεθνείς συμφωνίες, κύριε Στρατάκη, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Λοβέρδο, δεσμεύουν τα μέρη και πρέπει να εφαρμόζονται. Αν δεν εφαρμόζονται, έχουμε παράβαση του διεθνούς δικαίου. Ναι, απλά πράγματα είναι αυτά. Όμως, δεν είναι και τίποτα σοφίες μεγάλες. Ναι, εντάξει, μπορεί να μην είναι μεγάλες σοφίες, αλλά το ερώτημα τίθεται συγκεκριμένα. Αν εμείς στην πρόταση που στείλαμε πάνω, στα 7 σημεία, αν δεν κάνω λάθος, η ελληνική πρόταση, έχουμε σαφώς καταγράψει ότι είναι απαράβατη προϋπόθεση, είναι κόκκινη γραμμή, η αλλαγή του συντάγματός τους. Ή αν
Είναι ή αν το έχουμε, το πει έχουμε αυτό, αφήσει, Παυλόπουλε. Είναι άλλο τι έχουμε πει, άλλο αν τα περιέχεται έχουμε όλα στα αυτά. 7 σημεία. Σας είπα, τα 7 σημεία και τα 8 σημεία και τα 12 σημεία δεν θα μπω στις τεχνικές λεπτομέρειες ενός νομικού κειμένου. Mm-hmm. Σας λέω λοιπόν, αυτό το οποίο αποτυπώνεται στο συγκεκριμένο κείμενο mm-hmm. είναι μία συμφωνία mm-hmm. που βασίζεται στην γενική θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Σύνθετη ονομασία ναι. που ισχύει έναντι όλων ναι. και για όλες τις χρήσεις. Ναι. Τι σημαίνει έναντι όλων, χρειάζεται οπωσδήποτε ανσυνταγματική αναθεώρηση. Mm-hmm. Σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται αυτή η ονομασία και στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας. Ναι. Επομένως, είναι προφανές ότι τίθεται το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Μάλιστα. Αν για δεν το... λυθεί, αν δεν ικανοποιηθεί μία από αυτές τις βασικές προϋποθέσεις. Είμαστε έτοιμοι να διακόψουμε τις συνομιλίες ή στο όνομα της ευκαιρίας που περιγράφουμε μπορεί να βάλουμε νερό στο πλασί μας. Θεωρώ, κύριε Παυλόπουλε, ότι μία λύση πρέπει να κινείται στο πλαίσιο το οποίο περιέγραψα προηγουμένως. Και έχω την ελπίδα ότι οι γείτονές μας θα προσέλθουν και θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται καλή την πίστη στο να βρούμε μια μηδέα αποδεκτή συμφωνία. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα να κλείσει αυτή τη συμφωνία, όπως λένε πολλοί, ότι όχι. δεχόμαστε ισχυρές πιέσεις. Το έχει απαντήσει, δεν δεχόμαστε, μέχρι τον Ιούλιο, δεν δεχόμαστε πιέσεις από κανέναν. Το έχει απαντήσει με σαφήνεια ο Υπουργός Εξωτερικών. Έχει πει ότι δεν έχουμε κανένα απολύτως χρονοδιάγραμμα. Ωραία, εγώ το δέχομαι αυτό. Εάν έρθει η συμφωνία αυτή, έρχεται μια συμφωνία. Η οποία εντάξει, πρέπει να γίνει αποδεκτή και από την άλλη πλευρά. Έτσι, μόνο δεν έρχεται μόνο από τη δική μας. Προφανώς. Και αν δεν περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αν δεν βρεθούν 151 ψήφοι για να περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Το έχετε σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο? Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, κύριε Λοβαρδά. Λέτε ότι θα περάσει. Δεν υπάρχει και 151. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Γιατί δεν υπάρχει? Υπάρχει. Η μοναδική πιθανότητα, εφόσον η ελληνική κυβέρνηση. Εφόσον η ελληνική κυβέρνηση. Ακούστε όμως και τις πολιτικές τοποθετήσεις άλλων κομμάτων. Εγώ εκτιμώ ότι όλα τα πολιτικά κόμματα, εφόσον έρθει η συμφωνία για την οποία δουλεύουμε, θα αναλάβουν τις ιστορικές πολιτικές τους ευθύνες. Δεν προκύπτει όμως ούτε από το κίνημα αλλαγής, ούτε καν από το ΚΚΕ. Κύριε Λοβέρδο, αφού είναι υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Ναι, τι λέτε τώρα, αφήστε να δούμε τη συμφωνία. Αφήστε να δούμε τη συμφωνία. Τώρα, θέλω να έρθουμε στον τομέα της οικονομίας. Θέλω να σας πω ότι μου έκανε τεράστια εντύπωση η προχθεσινή δημόσια αντιπαράθεση. Και το είπαμε και χθες, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, με υπαινιγμούς, με μπηχτές και τα λοιπά, μεταξύ του κυρίου Τσακαλώτου και του κυρίου Στουρνάρα. Και αναρωτιέμαι αν όλο αυτό, αν όλη αυτή η εκρηκτική σχέση που έχει πια διαμορφωθεί, κάνει καλό στη χώρα. Διότι, κύριε Τζανακόπουλε, ένα πράγμα είναι αν συμφωνεί ο Στουρνάρας με την κυβέρνηση ή η κυβέρνηση με τον Στουρνάρα. Ένα άλλο πράγμα όμως είναι την ώρα που η χώρα επιχειρεί, παλεύει να ανατάξει την αξιοπιστία της, να προσελκύσει επενδύσεις, να ανατάξει την οικονομία της, να βγει από το μνημόνιο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να διαχειριστεί, εν πάση περιπτώσει, να φτιάξει μια επόμενη μέρα, να βλέπουμε τον Υπουργό της Οικονομίας και τον Κεντρικό Τραπεζίτη να ανταλλάσσουν ειρωνίες δημοσίως. Ναι. Ακούστε, σε σχέση με αυτό, εγώ δεν πρόκειται να σχολιάσω την τακτική ή στρατηγική, αν θέλετε, επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης να επιλέξει τον Υπουργό Οικονομικών του Δεύτερου Μνημονίου να γίνει κεντρικός τραπεζίτης. Δηλαδή να επιλέξει ένα με τη στενή έννοια πολιτικό πρόσωπο να αναλάβει την θέση του κεντρικού τραπεζίτη, η οποία προϋποθέτει μια ομολογημένη πολιτική ουδετερότητα. Αυτό ήταν μια επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης, έγινε για τους λόγους τους οποίους έκρινε η προηγούμενη κυβέρνηση ότι έπρεπε να γίνει. Από εκεί και πέρα κανένας περαιτέρω σχολιασμός δεν αξίζει. Νομίζω ότι όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Τώρα, αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και κεντρικής τράπεζας δεν μπορεί να υπάρξει εφόσον ο καθένας ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει ο νόμος. Ναι. Οι οποίες είναι από τον ίδιο τον νόμο προσδιορισμένες, έτσι ώστε να μην συγκρούονται. Αν κάποιος από τους δύο επιλέξει να μπει στα χωράφια του άλλου. Γιατί μπαίνει τότε, στα χωράφια? Αυτό τώρα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να σας απαντήσω εγώ. Νομίζω μπαίνει ότι πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Στουρνάρα. Θέλω να πω στις υπόλοιπες χώρες. Οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν έχουν άποψη. Βεβαίως έχει δικαίωμα να έχει
να πει τη γνώμη του, ναι. Όμως όταν η γνώμη του για ένα ζήτημα το οποίο δεν εντάσσεται στις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, δηλαδή το ζήτημα της πιστοληπτικής γραμμής, και γιατί δεν εντάσσεται στις αρμοδιότητές της, διότι θέλετε, μπορώ να σας πω ότι την πιστοληπτική γραμμή, ξέρετε, δεν την δίνει ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τη δίνει ο ESM. Ναι. Έτσι. Μιλάμε λοιπόν για ένα ζήτημα το οποίο δεν εντάσσεται στις αρμοδιότητες του κεντρικού τραπεζίτη. Ναι. Επομένως, βεβαίως μπορεί να πει τη γνώμη του, αλλά ναι. όταν την επαναλαμβάνει διαρκώς ναι. με συγκεκριμένες προτροπές προς την κυβέρνηση, ναι. τότε εκτιμώ ναι. ότι υπερβαίνει το ρόλο του, υπερβαίνει τις αρμοδιότητες. Επιτρέψτε μου, μπορεί να πει τη γνώμη. Θέλω να πω όταν το εξής, τον επισημαίνει διαρκώς. Ακούστε, δεν τον έχει ψηφίσει ο λαός του κύριο Στουρνάρα. Όχι, δεν τον έχει. Ο κύριο Στουρνάρα μπορεί. Ούτε του άλλου κυρίω. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου. Είπα. Μπορεί να επισημαίνει ένα θέμα. Mm-hmm. Μπορεί να λέει τη γνώμη του. Mm-hmm. Όταν όμως επιμένει να επαναλαμβάνει mm-hmm. μία γνώμη η οποία έχει υποθεί. Mm-hmm. Μπορεί κανείς να εκτιμήσει ναι. ότι πλέον δεν πρόκειται για μια συμβουλευτική συμπεριφορά αλλά προς την εκάστοτη λέτε. Κυβέρνηση. Όχι, αλλά πρόκειται για πολιτική σκοπιμότητα. Θα μπορούσε κάποιος να το υποθέσει. Mm-hmm. Και λέω λοιπόν το ότι ο κύριος Ντράγκη δεν έχει πει ποτέ τέτοιο πράγμα. Ουσιαστικά το έχει ουσιαστικά τέτοιο πράγμα δεν έχει πει τέτοιο πράγμα ο κύριος Ντράγκη. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα το τι μπορεί να πει κάποιος. Όταν αμφισβήτησε τη δυνατότητά μας να βγούμε στις αγορές. Καλά, εντάξει. Εσείς ήσασταν μπροστά, κύριε Λοβέρδο, τα ακούσατε. Τα γράψα παντού. Τα γράψε ο τύπος. Έχει γράψει ο τύπος, κύριε Λοβέρδο. Όχι ο ελληνικός, ο ξένος. Και ο ξένος έχει γράψει διάφορα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα να σας πω. Αφήστε να σας πω. Άρα λέτε ότι ο κύριος Στουρνάρας, παρακαλώ. Είναι εντελώς διαφορετικό δε αυτό. Το τι μπορεί να πει κανείς ναι. στο πλαίσιο της συνεδρίας του Eurogroup, η οποία είναι και μυστική, ναι. και εντελώς διαφορετικό να περιφέρεται κάποιος στα μέσα ενημέρωσης, να δίνει ομιλίες, να βγάζει δελτία τύπου ναι. και να λέει με τον μανδύα μιας θεσμικής θέσης διαρκώς τη γνώμη του, διότι ξαναλέω ότι σε εκείνη την περίπτωση μπορεί, ναι. κάποιος, μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι ναι. δεν λέει απλώς τη γνώμη του. Ναι. Αλλά αντιθέτως επιδιώκει ναι. πολιτική παρέμβαση. Περιθώρια αντίδρασης υπάρχει από μια κυβέρνηση. Ναι. Ας αφήσουμε το. Τι εννοείς περιθώρια αντίδρασης, αν θα τον διώξουν τώρα. Όχι, αλλά όχι, τι λες. Ρωτάω. Πώς μπορεί μια κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι ο κεντρικός της τραπεζίτης δεν είναι. Ζήτημα, αυτό δεν είναι, αφορά την ελληνική κυβέρνηση, αυτό αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί τα του οίκου της. Μια επισήμαση μικρή, κύριε Τζανκόπουλε, επειδή το είπατε προηγουμένως, συμφωνώ με την άποψή σας ότι ο κεντρικός τραπεζίτης πρέπει κατά το δυνατόν, απόλυτα δεν γίνεται, κατά το δυνατόν να είναι πολιτικά ουδέτερος, όπως είπατε, και να μην ανήκει σε κάποιο κόμμα. Με την ίδια λογική όμως, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μια επισήμαση. Ο πολιτικά ουδέτερος έπρεπε να είναι και ο επικεφαλής του Γραφείου Προπολογισμού της Βουλής και εσείς τοποθετήσατε σε αυτή τη θέση τον κύριο Κουντεντάκη. Προηγουμένως ο κύριος. Μα με συγχωρείτε, τι λέτε τώρα. Ο κύριος Κουντεντάκης είναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή γνώση του δημοσιονομικού. Ένα το κρατούμενο. Και ο κύριος Λιαργκόβας ήταν πολιτικό πρόσωπο. Όχι, δεν ήταν. Ήταν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας ήταν, κύριε Λοβέρδο. Πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Θα γίνει, λένε. Υπήρξε, κύριε Λοβέρδο. Μπορεί να κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, το ανακαλώ. Θα γίνει. Ακούστηκε ότι μπορεί να είναι υποψήφιος. Ναι. Δεν ήταν. Έχω την εντύπωση ότι υπήρξε στο παρελθόν. Μπορεί να κάνω λάθος. Εφόσον κάνω τέτοιο λάθος, προφανώς ανακαλώ. Τώρα. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι ο κύριος Λιαργκόβας έχει υπάρξει ιδιαίτερος πολιτικά ουδέτερος. Ναι. Πάντως, εδώ ξαναγυρίζω στον κύριο Στουρνάρα. Ένα λεπτάκι με τον κύριο Λιαργκόβα. Εγώ θέλω να ξαναγυρίσω τον κύριο Στουρνάρα. Διότι ο κύριος Στουρνάρα αυτή την ώρα είναι κεντρικός τραπεζίτης και εσείς λέτε ότι ξεφεύγει, βγαίνει κατά πολύ από το ρόλο του και από τα όρια που πρέπει να κινείται. Από την άλλη πλευρά, εγώ καταλαβαίνω ότι με έναν τρόπο. Εγώ είπα ότι κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ναι. ότι ενεργεί
με βάση εσείς τον τρόπο πολύ με τον ευγενικά. Οποίο. Έχουν θα μπορούσε κανείς να υποθέσει αυτό. Από την κυβέρνηση. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει κανείς αυτό. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε. Να σας πω και κάτι. Να σας πω και κάτι, κύριε Παυλόπουλε. Παρακαλώ. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα το οποίο διαρκώς έθετε ο κύριος Τουρνάς σε σχέση με την προληπτική γραμμή απαντήθηκε σήμερα με αρκετά σαφή τρόπο από τη μεριά της Κομισιόν. Ναι, ότι δεν είναι απαραίτητη, ότι δεν χρειάζεται επιστολιτική γραμμή. Χρειάζεται, ότι μπορεί να κάνει και κακό. Μάλιστα. Να πω κάτι. Το εύκολο είναι να κάνει λάθος ο Στουρνάρας. Γιατί αν επισημαίνει έναν κίνδυνο να βγούμε στις αγορές και να βρεθούμε απέναντι σε μια κατάσταση η οποία θα μας δυσκολέψει περαιτέρω, γιατί θα είναι πιο ακριβό το χρήμα. Ξέρετε τι είναι. Τότε θα σας πούν, ρε παιδιά, δεν τον ακούγατε. Ξέρετε την επιστολιπτική γραμμή. Παρακαλώ. Ξέρετε την επιστολιπτική γραμμή. Παρακαλώ. Η επιστολιπτική γραμμή. Ναι, είναι νέα μέτρα. Είναι ένα ποσό χρήματος το οποίο μπαίνει στην άκρη. Μάλιστα. Και εφόσον το ζητήσεις, ναι, ενεργοποιεί, ναι, μνημόνιο. Μάλιστα. Εντάξει. Εφόσον το ζητήσεις. Ενεργοποιεί μνημόνιο. Μάλιστα. Εγγύηση είναι ουσιαστικά. Όλοι, ναι, αυτοί, εκτός αν μιλάμε για την ενισχυμένη πιστολιτική γραμμή, ναι, η οποία έχει μνημόνιο, ναι, καθαρό, ναι, ακόμα και αν δεν ζητήσεις τα χρήματα. Τώρα όμως λοιπόν, έχουμε σε αυτό. Επιτρέψτε μου παρακαλώ, τώρα, κύριε Παυλό. Παρακαλώ. Τι έχει πει το Eurogroup τον Ιούνιο του 2017, ναι, ότι στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος, ναι, αναλαμβάνει την υποχρέωση, ναι, μέσω του ESM, mm, και των ακταμιεύσεων των δόσεων που θα κάνει ο ESM μέχρι την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, mm, να δημιουργήσει ένα χρηματοδοτικό μαξιλάρι, mm, ό,τι θα ήταν δηλαδή η επιστολιπτική γραμμή, χωρίς νέα, χωρίς νέα conditionalities, χωρίς νέες προϋποθέσεις πολιτικής, ναι, χωρίς νέα μέτρα δηλαδή. Ναι. Επομένως, εδώ κρούμε ανοιχτές θύρες, ναι, κύριε Παυλόπουλε. Εντάξει, όμως, έχει προβλεφθεί ο μηχανισμός ασφαλείας. Θα σας πω ότι τσακώνεστε για την προστολιτική γραμμή, κύριε Υπουργέ. Προβλεφθεί. Όταν έχετε προψηφίσει ένα σκασμό μέτρα, θα σας πω. Με συγχωρείτε. Για αυτή την καθαρή έξοδο. Να συζητάμε διαφορετικά πράγματα με διαφορετικούς όρους. Όχι, δηλαδή, λέω, είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, ναι, τα μέτρα του τρίτου προγράμματος και, ναι, διαφορετικό πράγμα, ναι, να μπαίνουμε σε μια διαδικασία, ναι, τέταρτου προγράμματος. Είναι προψηφισμένα. Θα πείτε τώρα για το 2019-2020. Είναι προψηφισμένα. Εντάξει, είναι. Υπάρχει και μια σημερινή εξέλιξη. Αυτό ήταν προϋπόθεση πολιτικής εντός του τρίτου προγράμματος. Εντάξει, αλλά θα σας θυμίσω ότι είναι μια τεχνική. Ναι. Ακούστε. Ναι. Γιατί για παράδειγμα, συγγνώμη για την διακοπή. Εγώ δικαιούμαι να σας. Δεν σας έχω διακόψει, αλλά κάνουμε ένα ζωντανό διάλογο, νομίζω και εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Δικαιούμαι να ρωτήσω εγώ ως πολίτης, εάν κύριοι της κυβέρνησης πάμε. Πού είναι ο κ. Τζανακόπουλος, να τον δω. Εάν κύριοι της κυβέρνησης πάμε στην καθαρή έξοδο που λέτε. Mm-hmm. Με το καλό να πάμε, mm-hmm, να βγούμε από το καταραμένο το μνημόνιο. Mm-hmm. Μου λέτε ότι με αυτή την επιτυχία. Οι μειώσεις στις συντάξεις και οι μειώσεις στο αφορολόγητο είναι μέτρα τα οποία δεν θα εφαρμοστούν. Λοιπόν, συζητάμε δύο διαφορετικά πράγματα. Θέλετε να τα κουβεντιάσουμε. Παρακαλώ. Να πάμε. Τι σημαίνει νέο μνημόνιο, τι σημαίνει πιστολιπτική γραμμή. Ναι. Πιστολιπτική γραμμή σημαίνει τέταρτο πρόγραμμα. Δηλαδή, ναι, επιπλέον μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα. Οι οποίες μπορεί να είναι δημοσιονομικού χαρακτήρα, ναι, διαρθρωτικού χαρακτήρα, μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα νέο πρόγραμμα. Ναι. Που προβλέπει νέα μέτρα. Το οποίο θα είναι κάβα αν χρειαστούμε να τα. Δεν πρέπει να γίνουν νέες μεταρρυθμίσεις. Επιτρέπετε. Σε ποια κατεύθυνση, κύριε Λοβερδό. Επιτρέπετε να. Νομίζω ότι. Όχι, μην ανοίγουμε άλλο κεφάλαιο τώρα. Ανοίγουμε άλλο κεφάλαιο. Σιγά-σιγά πρέπει να επανέλθει η κανονικότητα στην ελληνική πολιτική ζωή. Και στον τρόπο με τον οποίο νομοθετούμε στο κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν συμφωνούμε σε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα. Τα μέτρα του 2019 και του 2020 αποτελούσαν προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ναι, επειδή αυτό απέτησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Mm-hmm. Να σας θυμίσω την κατάσταση εκείνης της περίοδου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έλεγε ότι για να παραμείνω στο πρόγραμμα πρέπει να πάρετε μέτρα το 19 μάλιστα, και το 20. Μάλιστα. Στο τρίτο πρόγραμμα. Μάλιστα. Η Γερμανία έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα τι έκανε. Έδωσε ένα βέτο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Mm. Τι επιλογή είχε σε εκείνη τη φάση η ελληνική κυβέρνηση? Να κάνει έναν συμβιβασμό, να αποδεχθεί αυτή την απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία επιβλήθηκε με τον τρόπο που επιβλήθηκε, mm, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση. Ισχύει, mm, αυτό το βέτο αυτό και έγινε. Σήμερα. Αυτό το βέβαια νομίζω ότι σήμερα, γιατί ο ίδιος Ευρωπαίος αξιωματούχος που μην αναφερθήκατε. Σήμερα η Κομισιόν είπε
μέσω του αξιωματούχου της ότι δεν υπάρχει βέτο του Δουνουτού. Συνεχίζει το είπε verbatim. Είναι διαφορετικό πράγμα το συνεχίζει να πιέζει και είναι διαφορετικό πράγμα το να έχει κανείς βέτο. Τι σημαίνει βέτο? Ότι μπορεί να επιβάλλει. Μου θυμίζουν ότι ο κύριος Λιαργόβας ήταν όντως υποψήφιος βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2009. Και προς αποκατάσταση της θα ήταν σε μία εκλογική. Λοιπόν, επειδή ο κόσμος ακούγοντας μνημόνια θα έρθουν πιο κοντά, το πιο απλό, θα έρθουν πιο κοντά τα μέτρα. Ένα λεπτάκι παρακαλώ, θα το απαντήσει. Γιατί θέλω τα τελευταία πέντε λεπτά να το ρωτήσω και για όλα αυτά. Σας ξαναλέω. Μου έχει στείλει μήνυμα και ο κύριος Γεωργιάδης, πρέπει να σας πω. Και με ρώτησε αν είπα